Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να πάρουμε τις πρώτες αντιδράσεις από τους φοροτέχνες λογιστές, οι οποίοι και ως ενδιάμεσος κρίκος θα διαχειριστούν όλο αυτό προκειμένου να τύχουν οι πολίτες ως αποδέκτες των όποιων μέτρων έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση με την εξειδίκευση και των υπουργών σήμερα το πρωί. Θα συνδεθούμε ηλεκτρονικά μέσω Skype με τον φοροτέχνη λογιστή της Κοζάνης, τον Κώστα Θεοδωρίδη, τον οποίο ήδη βλέπουμε. Κύριε Θεοδωρίδη, να ξεκινήσω με ένα πρώτο σχόλιο για το πώς βλέπετε τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Βεβαίως. Το πρώτο σχόλιο, οι πρώτες αντιδράσεις που είχαμε από τον κόσμο από σήμερα το πρωί και χθες, μπορώ να πω, στα γραφεία μας, είναι ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το αν δικαιούνται και ποιο ευεργετήματος δικαιούται ο κάθε πολίτης και τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει. Αυτό βέβαια είναι ακόμη σχετικά νωρίς, δεν μπορούμε να το πούμε για την ώρα. Θα πρέπει να εξειδικευτεί η διαδικασία πλέον. Έχουν εξειδικευτεί τα μέτρα και οι δικαιούχοι, αλλά θα πρέπει να δούμε και την εξειδίκευση της διαδικασίας, ποιες θα είναι οι σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υποβολή των αιτήσεων, για να τύχουν όσοι άνθρωποι δικαιούνται τα ευεργετήματα αυτά. Το δεύτερο σχόλιο που κάνουν οι πολίτες είναι ότι, εντάξει, καλό είναι όποιο μέτρο και να λαμβάνεται για την βοήθεια, αλλά στην ουσία τα μέτρα αυτά που έχουν εξαγγελθεί χθες από τον Πρωθυπουργό και σήμερα εξειδικεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών, στην ουσία δεν είναι κάποια πολύ σημαντική βοήθεια. Θα περίμεναν οι πολίτες ίσως κάτι πολύ σημαντικότερο και μάλιστα όχι με τόσο μεγάλη διαδικασία. Δηλαδή το ανέκδοτο, ας το πούμε έτσι, που κυκλοφορεί από το πρωί μεταξύ των συναδέλφων μου είναι αυτό, ότι θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία, πάρα πολύ μεγάλος χαμός, ουσιαστικά για το τίποτα, για κάποιες πολύ μικρές ενισχύσεις που θα πάρει ένα μέρος των πολιτών. Θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει πιο απλουστευμένα, μιας και οι περισσότεροι εξ ημών χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες χρεωστικές κάρτες, άρα μέσα από αυτό το σύστημα να μπορούσε ευκολότερα κανείς να κάνει τις προσταφαιρέσεις και να πάρει τα όποια ωφελήματα από τα μέτρα, παρά να δηλώνει κάθε τι κίνησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οπωσδήποτε, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι θα μπορούσε. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε δηλώσει εκατοντάδες φορές σε δεκάδες και εκατοντάδες, μπορώ να πω, ηλεκτρονικές εφαρμογές και ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή το Υπουργείο να μην γνωρίζει τι εισόδημα έχει ο κάθε φορολογούμενος πολίτης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Θα μπορούσε σίγουρα να υπάρξει πιο απλουστευμένη μορφή, πόσο δε μάλλον εφόσον οι ενισχύσεις αυτές είναι κάποιο πολύ μικρό ποσό. Δηλαδή, τώρα να έρθει κάποιος φορολογούμενος σε εμάς, που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αυτές, που δεν γνωρίζει, ας πούμε, ή που δεν έχει τους κωδικούς του TaxisNet. Εμείς, ας πούμε, ότι θα πάρει κάθε συνάδελφός μου κάποια αμοιβή για το χρόνο που θα διαθέσει. Ειδικά για το μέτρο αυτό με την επιδότηση των καυσίμων, είναι στην ουσία δώρο άδωρο, γιατί η ενίσχυση θα κοντεύει γύρω στα 40 ευρώ για 3 μήνες. Το να γίνεται τώρα μία αίτηση, η οποία πόσο να κοστίσει, 10 ευρώ, στην ουσία είναι ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, της ενίσχυσης αυτής. Σίγουρα πρέπει και από εδώ και πέρα, εφόσον δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, να υπάρχει ένας πολύ απλούστερος τρόπος, ώστε να μπορούν να δίδονται τέτοιες ενισχύσεις στους πολίτες που το δικαιούνται, χωρίς άλλη μεσολάβηση, χωρίς ηλεκτρονικές αιτήσεις, χωρίς πλατφόρμες. Καταλαβαίνω το επιχείρημα που θέτουν τα Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, διότι έτσι θα ωφεληθούν και άνθρωποι με υψηλότερα εισοδήματα. Το κατανοώ. Εφόσον λοιπόν η επιλογή της κυβέρνησης, η κυβερνητική επιλογή, είναι να υπάρχει αυτού του είδους η επιδοματική ενίσχυση, να δίνει δηλαδή να επιδοτεί κάποιες αγορές ή να δίνει κάποιο επίδομα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεθεί κάποιος απλούστερος τρόπος. Γιατί έχει φτάσει στο μη παρέκει αυτή η κατάσταση με τις πλατφόρμες και τη συνεχή παροχή των ίδιων και των ίδιων στοιχείων στις κρατικές υπηρεσίες. Πάντως, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αν κατάλαβα καλά, αν κατανόησα τα όσα άκουσα, η όποια ενέργεια θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο, και όχι νωρίτερα. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί φαντάζομαι ότι σας ρωτά ο κόσμος, αλλά σήμερα δεν υπάρχει ούτε πλατφόρμα, όχι,
ούτε κάτι που πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει μόνο η εξειδίκευση από τον Υπουργό Οικονομικών των δικαιούχων. Θα περιμένουμε και τις διευκρινιστικές ενδεχομένως εγκυκλίους που να διευκρινίζουν μερικά πράγματα. Ακριβώς. Θα υπάρξει υπουργική απόφαση που θα ορίζει με ποιους όρους, με ποιες διαδικασίες θα υπάρχει κάθε μία από αυτές τις ενισχύσεις που έχουν εξαγγελθεί. Και θα ανοίξουν αυτές οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, θα δοθούν στη δημοσιότητα και στη λειτουργία αργότερα. Θα είναι, όπως είπατε, στις αρχές Απριλίου, περίπου εκεί το τοποθετούμε κι εμείς. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος. Σίγουρα οι πολίτες ακούνε, οι φορολογούμενοι, οι πελάτες μας ακούνε τα μέτρα αυτά, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Και υπάρχει ένας οριμαγός στα τηλέφωνα, στα γραφεία μας, αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε κάτι αυτή τη στιγμή και δεν έχει και νόημα να πούμε. Να μπούμε στη διαδικασία τώρα αν δικαιούται κάποιος ή δεν δικαιούται, εφόσον δεν μπορεί να κάνει αίτηση ακόμη για να λάβει την όποια ενίσχυση. Όταν έρθει η ώρα, θα τα δούμε με ψυχραιμία και όποιος δικαιούται κάτι από αυτά, οπωσδήποτε να το λάβει. Να κρατήσουμε αυτό που μας είπατε. Με την ευκαιρία της κουβέντας μας, να ρωτήσω κάτι. Έχει εκπνεύσει η ημερομηνία ή έχει δοθεί παράταση σε ό,τι αφορά το θέρμανσης, αυτό που και η τηλεθέρμανση, οι δικαιούχοι. Η ημερομηνία ήταν 15 Μαρτίου. Έχει αλλάξει κάτι? Δεν ήταν 15 Μαρτίου. Η ημερομηνία για τις αιτήσεις είχε πάρει μία παράταση. Αυτή η προθεσμία για νέες αιτήσεις έχει εκπνεύσει. Έχει εκπνεύσει. Έγιναν όσες αιτήσεις έγιναν για να ενταχθεί ο δικαιούχος στο Μητρό των Δικαιούχων. Εδώ πάλι θα αρθούμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ακόμη και για το πετρέλαιο θέρμανση, ακόμη και για την επιδότηση θέρμανσης, θα μπορούσε να μην υπάρχει καν η διαδικασία της αίτησης ή θα μπορούσε να είναι ανοιχτή καθόλου το διάστημα που υπάρχει ανάγκη της θέρμανσης. Δηλαδή μέχρι και τέλος Απριλίου, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να κάνει αίτηση. Εν πάση περιπτώσει, η προθεσμία λοιπόν για την υποβολή της αίτησης για να ενταχθούμε στο Μητρό έχει εκπνεύσει. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να καταχωρούμε τα παραστατικά αγορών των καυσίμων όπου χρειάζεται, δηλαδή σε όλες τις μορφές. Και αυτή η ημερομηνία είναι μέχρι τέλος Μαρτίου. Ή όχι, είναι μέχρι 15 Απριλίου 15 μπορούμε Απριλίου. Να καταχωρήσουμε παραστατικά, τα οποία όμως θα έχουν εκδοθεί μέχρι 30 Μαρτίου, μέχρι το τέλος Μαρτίου, μέχρι 31 Μαρτίου. Και... δηλαδή θα αφορούν την περίοδο μέχρι 31 Μαρτίου τα παραστατικά αυτά. Αυτά μπορούμε να τα καταχωρήσουμε μέχρι 15 Απριλίου. Αν κάποιο παραστατικό αναφέρεται σε περίοδο μετά από αυτή την ημερομηνία, αυτό δεν μπορεί να είναι επιλέξιμο για να επιδοτηθεί. Δεν θα είναι επιλέξιμο για την επιδότηση της φετινής περιόδου, ενδεχομένως θα το πάρουμε μαζί μας τον επόμενο Οκτώβρη ή χάνεται? Σύμφωνα με το είναι ως τώρα λειτουργία του επιδόματος θέρμανσης, χάνεται. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια τροποποίηση της απόφασης στην επόμενη χειμερινή περίοδο που θα υπάρξει πάλι επιδότηση θέρμανσης, για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη περίοδο. Σύμφωνα με αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα, δεν θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη περίοδο, γιατί θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάλι παραστατικά που θα ξεκινάνε από τη 1 Οκτωβρίου του 2022 και έπειτα. Νομίζω ότι το πολιτικό προσωπικό πρέπει να το δει αυτό, γιατί όλοι οι εξοφλητικοί λογαριασμοί των τηλεθερμάσεων, των πόλεων που έχουν τηλεθέρμαση, θα είναι μετά δεν το Μάιο. Δεν έρθει ακόμη, ναι. Ακριβώς. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει, νομίζω. Είναι ένα θέμα με την τηλεθέρμανση. Για το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, στις πόλεις που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, δεν ξέρω που αλλού, έχει γίνει τέτοια πρόβλεψη. Και η τελική δόση του επιδόματος θέρμανσης είναι στο τέλος Ιουνίου. Μπορούμε δηλαδή στους λογαριασμούς φυσικού αερίου να καταχωρούμε παραστατικά μέχρι και το τέλος Μαΐου. Για την τηλεθέρμανση δεν έχει υπάρξει όμως τέτοια πρόβλεψη. Παρότι είναι περίπου το ίδιο. Στην ίδια λογική τα δύο. Όπως επίσης έχει υπάρξει πρόβλεψη και για τα ξύλα, γιατί την πρώτη φορά που είχαν ενταχθεί τα ξύλα ως καύσιμο που μπορεί να επιδοτηθεί, πάλι εφόσον ο κάθε πολίτης που χρησιμοποιεί ξυλία για την θέρμανσή του τα προμηθεύεται το καλοκαίρι, δεν μπορεί επομένως να δώσει παραστατικά μετά τη 1 Οκτωβρίου, και εκεί πάλι έχει υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη. Για τα ξύλα, επομένως, ισχύει η ημερομηνία η πιο μπροστινή, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, όποιος έχει προμηθευτεί ξύλα μετά τον Ιούνιο μπορεί να το χρησιμοποιήσει το παραστατικό. Για τη τηλεθέρμανση, όμως, δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση ή κάποια τροποποίηση. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ.